Της πολιτικής. Πάμε. Έχουμε το κοντά μας τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Το μενού ζεσταίνεται με το Σκοπιανό. Σπάει το Άββατο, κύριε Ζαχαριάδη, σήμερα. Προσκαλούνται τα Σκόπια. Με ρεσιμότητα μεν, αλλά το Άββατο σπάει και κάποιοι λένε ότι αν εκείνοι τελειώσουν όλη τη διαδικασία, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο να το αλλάξουμε. Είναι ήδη μέσα δηλαδή, ούτως ή άλλως. Όχι, κοιτάξτε. Είναι σαφές και νομίζω το είπε χθες με απόλυτη σαφήνεια και κατηγορηματικότητα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Για να μπορέσουν οι γείτονες να μπουν στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης από το κοινοβούλιο τους, από το δημοψήφισμα, να τελειώσει δηλαδή από τη γειτονική χώρα αυτό το ζήτημα και μετά να εγκριθεί και από την Ελλάδα. Εάν σε οποιοδήποτε βήμα αυτή η διαδικασία σκοντάψει, εκτροχιαστεί, δεν εγκριθεί από εδώ, από εκεί, αλλάξουν τα δεδομένα, τότε δεν υπάρχει αυτή η προοπτική ούτε για το ΝΑΤΟ, βεβαίως, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έλεγε λίγο νωρίτερα ο καθηγητής ο κύριος Φίλης, αν προχωρήσουν αυτοί με τις διαδικασίες και τις τελειώσουν, ανεξάρτητα με το τι θα κάνουμε εμείς, θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Μπορεί όχι με τον όρο Βόρεια Μακεδονία που δεν έχει περάσει ακόμα, αλλά με το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ειδικά άμα γίνουν αποδεκτοί και από τις άλλες χώρες, από την Τουρκία και τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Επομένως θα είναι μέσα ανεξάρτητα τι θα πράξουμε και έτσι μπορεί να μας μείνει ο Μουτζούρης στο τέλος πάλι μας. Κοιτάξτε, για μας το θέμα δεν είναι αν θα μας μείνει ο Μουτζούρης ή αν θα φορτώσουμε άλλο το Μουτζούρη. Το θέμα είναι να μην υπάρχει Μουτζούρης. Δηλαδή το πώς θα μπορέσουν οι γείτονές μας και εμείς να έχουμε μια καλή γειτνίαση, αυτοί να πάρουν τις αποφάσεις τους με τον τρόπο που αυτοί εκτιμούν, αυτοί νομίζουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και από εκεί και πέρα να αλλάξει σελίδα η περιοχή συνολικά. Σας είπα προηγουμένως για τα βήματα της συμφωνίας, τα οποία είναι απολύτως συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα βρίσκω λίγο υποκριτικό, παρόλο που έχει υπογραφεί μια συμφωνία, προσπαθεί να προχωρήσει, γίνονται βήματα, να εμφανίζονται νομικά ή πολιτικά τερτύπια που να προσπαθούν αυτή την εικόνα να την ανατρέψουν. Όπως? Όπως όλα αυτά τα οποία λέγονται στο δημόσιο διάλογο, ότι είτε υπάρξει έγκριση είτε δεν υπάρξει έγκριση, ένα και το αυτό, αυτοί μπαίνουν και αυτή η διαδικασία έχει τελειώσει. Εάν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή προοπτική και η εσωτερικό προοπτική πιστεύετε του ΝΑΤΟ. Ότι θα προχωρήσει με την στάση των ΑΝΕΛ, με όσα έχει πει ο κύριος Καμένος. Εντάξει, η Βουλή θα πάρει τις αποφάσεις στην ώρα της και με τη σύνθεσή της. Το κάθε κόμμα και το αν κάθε. Αν είναι αυτή η σύνθεση. Μπορεί να αλλοιώσει ναι, η σύνθεση. Όποια. Τι να σας πω. Η σύνθεση που θα έχει την ώρα που θα εγκριθεί. Μπορεί δηλαδή να μπορεί και από την παρούσα Βουλή. Από την παρούσα Βουλή βεβαίως. Πώς, από ποια άλλη. Μπορεί να πάμε σε εκλογές. Αν γίνουν εκλογές, που η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνουν εκλογές, πάλι η Βουλή θα κυρώσει. Και το κάθε κόμμα θα έχει την ευθύνη του. Εμείς, κατά τη γνώμη μου, πάλι πρώτο κόμμα θα είμαστε και στην επόμενη Βουλή. Την ίδια θέση θα έχουμε. Η λοιπή σύνθεση τι θα κάνει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κόμματα, πρόσωπα, πολιτικές δυνάμεις θα πάρουν την ευθύνη τους απέναντι σε αυτή την εξέλιξη και σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω αυτή η διαδικασία να προχωρήσει, να μπορέσει να γυρίσει η σελίδα, να πάψουν οι υποκρισίες και οι ανακατατάξεις στην περιοχή. Ο σοβαρός εχθρός και το σοβαρό ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι η Φύρομ, είναι η Τουρκία. Εκεί είναι τα ζητήματα και εκεί να δούμε ένα θέμα πώς κάνουμε πολιτική. Γιατί κάποιοι το παίζουν πολύ μάγκες και πολύ φωνακλάδες αναφορικά με το ζήτημα της Φύρομ, αλλά στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά πάνε από εκεί πέρα και ανταλλάσσουν αυρότητες, χαιρετισμούς, κάνουν δημόσιες και κοινωνικές εμφανίσεις. Κύριε Γεωργιάδη, και μιας τι και έχω, μάλλον μου επιτρέπετε. Να το πω ευθέως. Υποθάλπτεται ακραίες δυνάμεις σε αυτές να το πω ευθέως, αν μου επιτρέπει και ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, διακόπτω σας, κύριε Γεωργιάδη. Περιμένω, ολοκληρώστε. Μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει καταγραφεί εντός εκτός εισαγωγικών σαν ένας από τους πολύ σκληρούς και φωνακλάδες της πολιτικής σκηνής, των τηλεοράσεων κτλ. Στο ζήτημα το μακεδονικό, έχει βγει στα κάγκελα, χαμός, φασαρία. Βλέπω προχθές η κυρία Μπακογιάννη πηγαίνει παίρνοντας μια προσωπική απόφαση, χωρίς να συνεννοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να ενημερώσει. Έτσι έκρινε από μόνη της σε μια επίσκεψη στην ορκομοσία του κύριου Ερντογάν, που η ελληνική κυβέρνηση δεν πηγαίνει. Από τον κύριο Γεωργιάδη μπορεί να κάνω, δεν έχω ακούσει τίποτα. Απόλυτη. Για να ακούσουμε τώρα. Και ρωτάω και τελειώνω με αυτό, να μην κάνω άλλη κατάχρηση του χρόνου σας.
Πώς θα ήταν τα πράγματα εάν σε μια προηγούμενη κυβέρνηση κρατώνταν δύο Έλληνες στρατιωτικοί, η επίσημη ελληνική κυβέρνηση έλεγε για τους δικούς μου λόγους: δεν πάω, κρατάω μια στάση αυστηρότητας, σκληρότητας, θέλω να θέσω το θέμα στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποιαδήποτε διεθνή φόρουμ, και πήγαινε κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης και κύριοι Γεωργιάδες να ουρλιάζουν στα πάνελ, στα κάγκελα, να φωνάζουν τι είναι αυτά, προδοσίες, ενδοτικές πολιτικές κτλ. Δεν είναι τρομερά υποκριτική αυτή η στάση? Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πρώτον, επειδή άκουσα και σε κάποιο άλλο κανάλι τον κύριο Ζαχαριάδη να λέει ότι έχω μιλήσει για προδοσίες ως προς το Σκοπιανό. Θα να το ενημερώσω ότι έχω ανεβάσει ανάρτηση στο Facebook εδώ και 2 εβδομάδες που έχω γράψει: κακή συμφωνία ναι, προδοσία όχι. Μακριά από μένα τα περί προδοσιών, κύριε Ζαχαριάδη. Αν μου επιτρέπετε να μην με διακόψετε. Να μην με διακόψετε. Θα το πω μετά, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Λοιπόν, εμένα η ιδέα να χωρούμε τους Έλληνες σε προδότες και πατριώτες δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι έχω διαβάσει ιστορία και ξέρω ότι αυτό στην Ελλάδα αργά γρήγορα πληρώνεται με αίμα. Και εγώ δεν θέλω να τα ζήσουμε αυτά ξανά στην Ελλάδα, γι' αυτό και σταματάω. Ναι, έχετε κάνει μια πάρα πολύ κακή συμφωνία με τα Σκόπια. Τα έχετε κάνει θάλασσα με την Τουρκία. Αυτό δεν σας καθιστά προδότες. Πάμε τώρα στο τι σημαίνει σήμερα. Σήμερα είναι μια ημέρα μεγάλης ήττας για την Ελλάδα, κυρία Μουρελάτου και κύριε Κούρε. Είναι μια ημέρα ήττας. Γιατί είναι μια ημέρα ήττας? Διότι όταν το 2008 ο Κώστας Καραμαλής, η Ντόρα Μπακογιάννης, υπουργός Εξωτερικών, και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, υπουργός Άμυνας, έλαβαν την απόφαση να μην υπογράψουν την πρόσθεση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, έλαβαν στην ουσία μια απόφαση που έλεγε: κρατάμε το χαρτί του ΝΑΤΟ ως μέσο πίεσης για τα Σκόπια. Αυτό το χαρτί σήμερα η Ελλάδα το απεμπολεί. Τεχνικά σήμερα ο Πάνος Καμένος βάζει την υπογραφή που δεν έβαλε στο Βουκουρέστι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Τώρα, είπε πριν ο κ. Ζαχαριάδης ότι όχι, αν δεν υλοποιηθεί η συμφωνία από τα Σκόπια και αν δεν ψηφίσει η Ελληνική Βουλή, δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ. Τώρα, οι τηλεθεατές, και το είπε λέει και ο κ. Τσαρακόπουλος, οι τηλεθεατές έχουν τις εξής δύο επιλογές. Η μία επιλογή να πιστέψουν τον κ. Ζαχαριάδη και όσα είπε και τον κ. Τσαρακόπουλο, και άλλη να πιστέψουν τον κ. Φίλη, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, που είχατε αμέσως προηγουμένως εδώ και εξήγησε τα ακριβώς αντίθετα. Εγώ οφείλω να σας πω, και παραπέμπω και στο άρθρο του καθηγητή του κυρίου Συρίγου στην Καθημερινή της Κυριακής, που τα εξηγεί άρθρο-άρθρο με βάση τι ισχύει στην Ατλαντική Συμμαχία και το τι έχει αποφασίσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ότι στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται σήμερα, και σας το λέω στο λόγο της τιμής μου, είναι το εξής. Εάν από σήμερα και μετά, από την ώρα που ο Πάνος Καμένος, για τους άλλους δύο το συζητάω, δεν έχουν βάλει την υπογραφή τους, από την ώρα που σήμερα στις 3 το μεσημέρι, ο Πάνος Καμένος, πρόεδρος των Εξαρτήτων Ελλήνων, βάλει την υπογραφή του στην πρόσκληση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, τεχνικά, εάν οι Σκοπιανοί τηρήσουν τη συμφωνία, δύο δρόμους έχει η ζωή. Εάν στο μέλλον η Ελληνική Βουλή κυρώσει τη συμφωνία, θα γίνουν δεκτά στο ΝΑΤΟ ως Βόρεια Μακεδονία. Εάν η Ελληνική Βουλή δεν κυρώσει τη συμφωνία, θα γίνουν δεκτά στο ΝΑΤΟ ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα μπορεί αυτό το μουτζούρι να τον πάρει και μια κυβέρνηση πιθανή της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πάτε στο κομματικό, εγώ πάω στο εθνικό. Σήμερα η Ελλάδα υφίσταται μια τεράστια ήττα. Το ρωτώ, γιατί ήττα, προσέξτε. Να την αποτρέψετε. Προσέξτε ήττα. Γιατί ήττα. Και ποιο είναι το λάθος, άλλο τεράστιο λάθος αυτής της συμφωνίας. Πες ότι θέλανε οι του Τσίπρα αυτή τη συμφωνία. Πολύ ωραία. Τι θα μπορούσαν να έχουν πει? Ότι θα προσκληθεί η Βόρειος Μακεδονία, όπως τη λένε, στη Συμμαχία, αφού ολοκληρώσει τη συνταγματική μεταβολή στη χώρα της. Εάν συνέβαινε αυτό, σήμερα δεν θα είχαμε την πρόσκληση των Σκοπίων, αυτό θα είχαμε μία ευχή. Αυτό δεν είναι αυτό. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ, αφού κάνουν συνταγματική αναθεώρηση, είπε. Αυτό σας εξηγώ και πάλι, γιατί δεν καταλάβατε και τι είπε πριν ο κ. Φίλης. Σήμερα, τεχνικά, τα Σκόπια προσκαλούνται. Mm-hmm. Από την ώρα που προσκαλούνται, δεν μπορεί ούτε ο κύριος Στόλτεμπεργκ ούτε ο Θεός να το σταματήσει. Μπαίνουν ούτε ή άλλως, λέτε. Ή Βόρεια Μακεδονία θα μπουν. Το καταστατικό της Ατλαντικής Συμμαχίας δεν προβλέπει βέτο σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της διαδικασίας παρά μόνο στην πρόσκληση. Άρα από την ώρα που προσκαλούνται, από την ώρα που ο Πανούλης, ο μεγάλος Μακεδονομάχος, θα βάλει την υπογραφή του, τα Σκόπια μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Προδίδει σήμερα ο Πανούλης ποιον? Τον Καραμαλή και τον Μεϊμαράκη. Όχι την Ελλάδα, δεν λέω προδότης Ελλάδος. Λέω πάει ενάντια σε αυτά που έκανε η κυβέρνησή του το 8. Δεν ήταν ο Καμένος τότε στο 8. Τι προδοσίες τώρα, πάλι τα από ίδια λέτε. Ξαναλέω, ο Πάνος Καμένος, ο Πάνος Καμένος που ομνύει στον Κώστα Καραμαλή και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στο κλάμα του Εθνάρχη, ξέρετε πόσες φορές τον έχω ακούσει, κύριε Ζαχαριάδη, στη ζωή μου
να αναφέρεται ο Πάνος Καμένος στο δάκρυ του Εθνάρχη Κώστα Καραμαλή. Αυτό το δάκρυ του Εθνάρχου, σήμερα ο Καμένος το πετάει στα σκουπίδια. Δεν λέω για τον Τσίπρα, προσέξτε. Εγώ δεν έχω με τον Τσίπρα να πω πολλά πάνω σε αυτό. Γιατί ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί ένα κόμμα που Μακεδονία ανέβαζαν τα σκόπια, Μακεδονία τα κατέβαζαν. Ούτε πήγε στις εκλογές ο Τσίπρας λέγοντας ψηφίστε με για να μας κληρώσουμε τα σκόπια. Ο Καμένος όμως πήγε στον Πατριάρχη, του φίλησε το χέρι, βγήκε έξω, έκανε το σταυρό του και είπε: Ορκίζομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι όσο εγώ είμαι στην κυβέρνηση, αυτό το θέμα δεν πρόκειται να συζητηθεί. Mm. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο θεομπαίχτης που έκανε αυτό το πράγμα, πάει τώρα σήμερα και βάζει την υπογραφή του, απεμπολεί η Ελλάδα το δικαίωμα του βέτο, ασχέτως της κυρώσεως από την Ελληνική Βουλή, το τονίζω, ασχέτως, όπως τα είπε πριν ο καθηγητής ο κύριος Φίλης, και βάζει πλέον την Ελλάδα στη γωνία. Αυτό είναι κατανοητό. Αυτό κάνει. Ο κύριος Ζαχαριάδης σας έθεσε κι άλλο ένα θέμα. Την κυρία Μπακογιάννη. Πάμε στην κυρία Μπακογιάννη. Καλά, εδώ είναι αυτό είναι τραγέλαφος. Η κυβέρνηση η οποία είναι υπεύθυνη γιατί τις άρπαξαν τους δύο στρατιωτικούς. Γιατί ποιο φταίει τελικά γιατί δύο Έλληνες στρατιωτικοί είναι χμάλωτοι την Τουρκία. Εγώ φταίω. Δεν φταίει ο Υπουργός Άμυνας. Δεν φταίει ο Πρωθυπουργός. Αυτοί δεν είχαν την ευθύνη να προσέχουν. Όταν ο Ερντογάν άρχισε να. Τι λέτε, εγώ έχω κάνει στρατιώτες εκεί. Γιατί δεν έχουν πάρει άλλους από τότε. Γιατί από τότε αλλάξαν οι εντολές και δόθηκαν οι εντολές στους στρατιωτικούς μας να πηγαίνουν ανά τέσσερις και πιο μακριά από τη γραμμή των συνόρων. Γιατί τι τους είπαν από εκείνη την ώρα, προσέξτε μην έχουμε και άλλη προβοκάτσια. Mm. Αυτό το απλό μέτρο ασφαλείας που έχει πάρει η Ελλάδα από την ώρα που πιάστηκαν οι δύο στρατιωτικοί. Δεν είχε δώσει η κυβέρνηση την εντολή να είναι πριν. Και γιατί έχει ευθύνη ο Τσίπρας? Γιατί έβγαινε ο Ερντογάν, τα έπαιξε στην Αθήνα και του λέγε: Μου υποσχέθηκες θα μου δώσεις 8 και με κορόιδευσες. Εγώ πείθαμε ότι αυτό που λέει ο Ερντογάν είναι ψέματα. Ότι δεν το υποσχέθηκε ο Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας, αν και δεν το έχει πει πολύ καθαρά, δεν το υποσχέθηκε. Το είπε στην κρατική τηλεόραση. Το είπε στη Βουλή, δεν το είπε προχθές. Εκεί το λέει ντε μη σεζόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Έκανε 5 φορές αναφορά σε εσά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να δεχθώ ότι δεν το είπε. Μα το είπε εκεί μπροστά ή σε εσά. Σα είπα, μην κάνουμε χρόνο. Να δεχθώ ότι δεν το είπε. Όμως καλός ή κακός, ο Ερντογάν θεωρεί ότι του το είπε. Και επειδή ο Ερντογάν του το έλεγε, θεωρώ ότι μου το είπε και θεωρώ ότι με έχει κοροϊδέψει, έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να είναι τριπλά προσεκτική. Και αφού τα κάνανε θάλασσα. Ποιον κατηγορούν τώρα, την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί πήγε λέει στην ορκομοσία. Και ρωτώ λοιπόν, δηλαδή μεθαύριο που θα δει ο κύριος Τσίπρας τον Ερντογάν, να κοινώθηκε να τον δει. Ή την ημέρα που τον πήρε τηλέφωνο και τον συνεχάρει για την Προεδρία. Ξέρετε ότι το πρώτο τηλέφωνο ξένου ηγέτη του Ερντογάν ήταν από τον Τσίπρα. Εγώ δεν λέω κακός τον πήρε, καλός τον πήρε λέω, προσέξτε. Γιατί προφανώς, εφόσον και θέλουμε να πάρουμε τους στρατιωτικούς πίσω, αλλά και αναγκαστικά θέλουμε να έχουμε σχέση με την Τουρκία. Προφανώς ο Πρωθυπουργός του Ελλάδου πρώτη Τουρκία θα μιλάει. Είναι για τα συγχαρητήρια και άλλο είναι στην ορκομοσία στα Χολιγουντιανά. Γιατί τι διαφορά έχει ακριβώς. Δεν ξέρω αν καταλάβω τη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Άλλο δεν πρέπει ο ένας Πρωθυπουργός να πάρει τον. Φυσικά και πρέπει, σας λέω. Όπως πρέπει να τον πάρει. Άρα δεν του κρατάει η μούτρα. Όπως πρέπει να τον πάρει. Άρα δεν του κρατάει μούτρα, άρα δεν ισχύουν όσα λέει, είπε πριν ο κύριος Ζαχαριάδης. Έτσι κάλλιστα πρέπει να κρατάμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να πείσουμε τον Ερντογάν να μας τους δώσει πίσω. Εκτός αν έχει να προτείνει ο κύριος Ζαχαριάδης μία επιχείρηση με κάποια τεθωραξημένη ταξιαρχία να πάει στην Αδριανούπολη να τους πάρει. Επειδή φαντάμε δεν κάνει τέτοια πρόταση. Άρα η αμέσως επόμενη εναλλακτική είναι να μιλάμε με τον Ερντογάν και να μας τους δώσει. Φοβάστε κύριε Ζαχαριάδη ότι αυτό το τετατέτο που θα το βάλει, αυτό καταλαβαίνουμε, ο Πρωθυπουργός απευθείας στον πρόεδρο Ερντογάν, μπορεί να πάει σε μια άλλη κλιμάκωση της υπόθεσης, διότι όσες πιθανότητες έχει να πει εντάξει θα το εξετάσω, θα κινήσω τις διαδικασίες της δικαστικής, άλλο γέφυρες. Τόσο έχει να πει θα δω τι θα κάνω. Καταρχήν, άκουσα προηγουμένως. Να πάμε σε μια απευθεία δεν πραγματεψηδιο... ήθελα να διακόψω. Κάτι απίστευτο από τον κύριο Γεωργιάδη και ευτυχώς έχουμε όλο τον τηλεοπτικό χρόνο για να το διορθώσει. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ποιος φταίει, λέει, που πιάσανε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ο Τσίπρας και ο Καμένος. Εντάξει, να κάνουμε αντιπολίτευση. Να κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση. Να κάνουμε αντιπολίτευση σε όλα. Αλλά φταίει ο Τσίπρας και ο Καμένος που πιάσανε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Δηλαδή, εδώ, σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο θεωρούν ότι στα ανατολικά μας σύνορα υπάρχει ένας άνθρωπος που πολλοί τον αποκαλούν παράφρονα, δύσκολος ηγέτης, εκτροχιασμένος, ο οποίος κάνει πολλά πράγματα, τσακώνεται με τους Ρώσους, τσακώνεται με τους Αμερικάνους, μετά τα φτιάχνει με τους Ρώσους, τα φτιάχνει με τους Αμερικάνους, τσακώνεται με τη μισή Ευρώπη.
Και εσείς, κύριε Γεωργιάδη, που είστε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνετε και λέτε ότι ο Τσίπρας και ο Καμένος φταίνε γι' αυτό. Και μάλιστα τι λέτε, που είστε και πολύ σκληρός και πολύ πατριώτης και πολύ Έλληνας κτλ. Λέτε ότι έπρεπε οι ελληνικές δυνάμεις που φυλάνε τα σύνορά μας να πάνε και 4 και 8 και 12 και 16 και 18 και 20 μέτρα πίσω για να μην τους πιάσουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, συγγνώμη, να ξεκινήσουμε μισό λεπτό, να κάνουμε 4 μέτρα για να κάνουμε 4 μέτρα κάθε εβδομάδα, μισό λεπτό. Διότι άμα κάνεις 4 μέτρα αυτή τη εβδομάδα, 4 την άλλη, 4 την παράλληλη, σε λίγο θα πάνε με τα σύνορα, θα πάμε στη Φλόρινα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εσείς λοιπόν απαντήστε, ναι. Που στο άλλο, ένα λεπτό να τελειώσω, ναι. Τον άκουσα και εγώ απομονητικά, μπορούσα να το διακόψω. Που είστε στο άλλο το θέμα πάρα πολύ σκληρός σε αυτό, να το δούμε και τα λοιπά. Και το ερώτημα για την κυρία Μπακογιάννη είναι απολύτως σαφές. Με ποια θεσμική ιδιότητα και γιατί δεν συνεννοήθηκε με την ελληνική κυβέρνηση? Και αν είχε πάει επί κυβερνήσεων Σαμαρά ή επί κυβερνήσεων Καραμαλή ή επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη, ένας του ΣΥΡΙΖΑ ή του Συνασπισμού, ενώ δεν πήγαινε η κυβέρνηση, δεν θα ήσασταν στα κάγκελα, δεν θα ήσασταν στα κεραμίδια να πετροβολάτε? Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίναν στην Τουρκία ασταμάτητα. Και όχι μόνο στην Τουρκία, και στην Παλαιστίνη και οπουδήποτε αλλού. Και μιλάμε για την περιοχή. Και οπουδήποτε αλλού. Εσείς έχετε τη γνώμη του κυρίου Δημοσχάκη ότι είναι κακή η συνθήκη? Να ολοκληρώσω λίγο. Ή έχετε τη γνώμη που έχει η ελληνική πολιτεία εδώ και περίπου 100 χρόνια ότι είναι μια συνθήκη που δεν πρέπει να αναθεωρηθεί? Πάμε λοιπόν. Πάμε ως προς το πρώτο. Βεβαίως και έχει ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, όπως για ό,τι στραβό συμβαίνει σε μια χώρα, την πολιτική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Αυτό που σας είπα δεν είναι ότι τους έπιασε χμαλό τους ελληνική κυβέρνηση. Είναι ότι η κυβέρνηση, ενώ έβλεπε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο, δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Αυτά τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που έλαβε μετά τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών, σας είπα. Εγώ έχω κάνει φαντάρος εκεί, κύριε Ζαχαριάδη. Και ξέρω πως είναι η γραμμή των συνόρων. Και ξέρω ότι ήταν πολύ συνηθισμένα τέτοια μεθοριακά επεισόδια. 2 και 3 φορές το χρόνο, είτε Έλληνες στρατιώτες περνάγαν από εδώ, είτε Τούρκοι στρατιώτες περνάγαν από εκεί. Και αυτό λυνόταν σε επίπεδο διοικητών των δύο ταγμάτων. Άρα, ούτε καν τη ταξιαρχία. Πώς φταίει ο Τσίπρας? Όταν όμως ξέρεις. Δεν μπορείτε να πείτε ότι φταίει ο Ερντογάν. Όταν όμως ξέρεις. Ότι είναι δύσκολο να μοιράσει την ευθύνη μεταξύ Τσίπρα και Ερντογάν? Δεν είναι ο Ερντογάν πολιτικός πέθυνος της Ελλάδας, κύριε. Ο Ερντογάν είναι πολιτικός πρόεδρος της Τουρκίας. Το συμβαίνει της Τουρκίας κοιτάει. Εσύ κοιτάς το δικό μας συμφέρον. Βεβαίως. Το κοιτάς καλά. Θάλασσα τα έκανες. Αυτό σου λέω. Εσείς τι κοιτάτε? Τα έκανες θάλασσα. Σου αρπάξανε δύο στρατιωτικούς κάτω από τη μύτη σου και τους έχουν χμαλώσει 150 μέρες. Ποιος φταίει? Εσύ δεν φταίει. Εγώ φταίω. Εσύ έχεις την πολιτική ευθύνη. Εγώ έχω την πολιτική. Ποιος την έχει? Εγώ την έχω. Λοιπόν, γιατί την έχεις την πολιτική ευθύνη? Γιατί δεν καταλάβαινες ότι έπρεπε να είσαι τετραπλά προσεκτικός. Αυτό δεν καταλάβαινες. Και το κατάλαβες μετά. Άρα παρακαλώ πάρα πολύ δε. Παρακαλώ πάρα πολύ, το ανέφερα μία φορά. Το ανέφερα δύο φορές, τρίτη φορά δεν θα το ξανακούσω. Εσείς που το παίζετε και πολύ πατριώτης. Εγώ δεν αμφισβήτησα τον πατριωτισμό σας. Εντάξει, τέρμα αυτές τις κουβέντες. Εγώ λέω ότι είμαστε το ίδιο. Και εγώ λέω ότι είμαστε το ίδιο. Χαίρομαι. Άρα σταματάει αυτή η συζήτηση. Ναι. Πάω λοιπόν και λέω. Είμαστε το ίδιο πατριώτες. Εντάξει, ωραία, το δέχομαι. Είμαστε το ίδιο πατριώτες, αλλά ως κυβέρνηση δεν λάβατε τα αναγκαία μέτρα να μας προστατεύσετε έναντι ενός ηγέτη με τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε. Αυτό σας λέω. Και εν πάση περιπτώσει στις χώρες, κύριε Ζαχαριάδη, υπάρχει και η έννοια της πολιτικής ευθύνης. Κάποιος πρέπει να έχει την πολιτική ευθύνη που δύο Έλληνες στρατιωτικοί είναι χμάλωτοι 150 μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του κυρίου Δημοσχάκη να πάμε. Στο κομμάτι του κυρίου Δημοσχάκη. Άλλο είπε ο Δημοσχάκης, κάτσα και είδα τι είπε. Όταν είδα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, λέω ρε παιδάκι μου, είναι να το έχει πει τέτοιο πράγμα ο Δημοσχάκης? Άλλο είπε ο Δημοσχάκης, άλλο έγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ο Δημοσχάκης? Ότι την εποχή που υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης ήταν μια πολύ επώδυνη συνθήκη για την Ελλάδα. Πράγματι. Επέσκυντη είπε. Εκείνη την εποχή, για τη Θράκη, τι ήταν η συνθήκη της Λοζάνης? Ήταν η συνθήκη που ανάγκασαν να εκπατριστούν οι Έλληνες, μεταξύ των άλλων και της Ανατολικής Θράκης. Ο Δημοσχάκης μιλάει στο σημείο που από την απέναντι μεριά τα χωριά που βλέπουν είναι αυτοί που φύγανε από τη συνθήκη της Λοζάνης και θα προσταθώ. Mm. Αυτό είπε. Δεν είπε για τη συνθήκη της Λοζάνης σήμερα. Φυσικά η συνθήκη της Λοζάνης σήμερα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή, δεν τίθεται υπό καμία συζήτηση, ούτε και αμφισβητείται από κανένα στην Ελλάδα. Όταν όμως μιλάμε ιστορικά και γυρνάμε στο 1923, δεν μπορούμε να πούμε ότι το 1923 τα χωριά των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν αισθάνθηκαν πόνο? Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, απαγορεύεται? Όχι, κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε? Ζαχαριάδη, για να κλείσουμε με αυτό κιόλας. Εντάξει, εγώ χαίρομαι που το διευκρινίζει αυτό η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουμε άλλη μία ακραία συντηρητική μετατόπιση.
Μακάρι να σταματήσουν. Γιατί μας κατηγορείτε ότι αμφισβητούμε, θέλουμε να πάρουμε, ας πούμε, την κόκκινη μιλιά, αυτό μας λέτε? Όχι, δεν σας λέω. Γιατί είναι, ποια είναι η αντίρρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοσκάκι, να καταλάβω. Σας λέω. Ότι ήταν μια δήλωση η οποία. Μα το σας φαίνεται ο κύριος Δημοσκάκης για κανένας τρελός, ας πούμε, για κανένας περίεργος? Εντάξει, το θέμα δεν είναι τι μου φαίνεται. Το θέμα είναι. Αρχηγός αστυνομίας ήταν άνθρωπος. Ένας αξιοπρεπέστατος βουλευτής είναι. Ήταν αρχηγός αστυνομίας. Το με άρχισα μήνυμα με τον Κικίλια είναι στην αναπληρωτή στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν και μια χαρά. Ευγενέστατος είναι, ξέρει πολύ καλά από εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η δήλωση, και μια και το αποκαθιστάτε και επιστρέφετε. Δεν το αποκαθιστώ. Αυτά το λέτε εσείς αυτή τη στιγμή. Τώρα και λύνεται το θέμα. Η δήλωση είναι ότι ήταν μια κακή συνθήκη, επέσχυτη κτλ. Εφόσον δίνετε αυτές τις διευκρινήσεις και γυρνάτε στη γραμμή που έχει η χώρα εδώ και 100 χρόνια, αυτή τη γραμμή δεν την έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ελληνικές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η ελληνική πολιτεία. Ναι, λέω στη μεταπολίτευση, κύριε Γεωργιάδη. Μπορεί να έγιζα κάποια αντίθετα, αλλά γνωρίζω στοιχειώδη ελληνική ιστορία. Δεν απειλήσατε τη γνώση σα. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτή τη Λοζάνη. Δεν είπα ότι κάνανε τη δίκη τη Λοζάνη στο ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Τώρα για πείτε μα, κύριε Γεωργιάδη, θα κάνουμε τι δημοτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές? Άνοιξη. Θα γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημα των βουλευτών? Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η τροπολογία θα γίνει δεκτή. Γιατί άλλα ακούγαμε, λέγατε τον Κοιτάξτε, Οκτώβριο του 19. Υπήρξε μια σοβαρή κριτική. Ο υπουργός το έλεγε, δηλαδή ήταν εφήμες. Υπήρξε μια σοβαρή κριτική ότι εάν οι εκλογές πηγαίνανε μετά την εξάντληση της πενταετίας, ίσως δημιουργούταν κάποιο συνταγματικό κόλλημα ή πρόβλημα. Εμείς αυτόν τον προβληματισμό τον ακούσαμε, τον αφουγκραστήκαμε. Επειδή δεν θέλουμε ούτε να ταλαιπωρηθεί η χώρα σε περίοδο προεκλογική για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, με ζητήματα συνταγματικότητας νόμων και να υπάρχει ασάφεια και αβεβαιότητα. Είναι αυτό ή όπως σας κατηγορούν, να θέλει υπάρχει... να ξεχυμάνει λίγο η οργή, γιατί έχουν κοπεί συντάξει, έρχεται το αφορολόγιο. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Και εμείς δεν θέλουμε να ξεθυμάνει καμία οργή. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να κρίνουν τους διοικητές των δήμων και των περιφερειών, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες τους, με τρόπο δίκαιο και να αποτυπώσουν τους σχετισμούς που νομίζουν. Και σε ευρωεκλογές το σχετισμό για την Ευρωβουλή και στο τέλος τετραετίας, όταν έρθει η ώρα και εκπνεύσει συνταγματικά η θητεία, να κρίνουν βεβαίως και την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος σχεδιασμός. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σοβαρό επιχείρημα που έπρεπε κύριε να συμβεί. Όσον αφορά την αλλαγή του χρόνου, γιατί προφανώς η τροπολογία για να κατατεθεί από 16 βουλευτές είναι επίπεδο. Άρα άλλαξε άποψη η κυβέρνηση. Μέχρι χθες στην επιτροπή που πήγα και εγώ και μίλησα, έλεγε ο Σκουλέτης ότι οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο του 19. Τώρα ξαφνικά το βράδυ οι εκλογές που θα γίνουν Οκτώβριο του 19 θα γίνουν Μάιο του 19. Σας βάζει υπόψη. Το λέω γιατί συχνά λένε το ίδιο για τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, το προκλίνω όμως το κεφάλαιο. Πρώτα απ' όλα είναι σωστό. Ήταν μεγάλο λάθος το Οκτώβριο του 19 για τις δημοτικές εκλογές. Θα έβαζε τη χώρα από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο σε ακικαιώνα δικαστικό. Διότι ό,τι είναι γκρίζο νομικά, υπόκειται σε δικαστική κρίση. Και άρα, όποια η αντίρρηση για οποιαδήποτε απόφαση ενός δημάρχου θα έκρινε τη θητεία του συνταγματική λόγω της επέκτασης. Άρα, το σωστό είναι να μην πειραχτεί η θητεία των δημάρχων. Άρα, ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Όμως, αυτό που μου κάνει εντύπωση, και το λέω από μια του Καμένου, δεν θα το ξεχάσω, αυτό μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση χθες στην Επιτροπή από όλα. Και δεν μου απήντησε ο Σκουλέτης ούτε σε αυτό. Προσέξτε. Και το λέω προς τους σοφούς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που τώρα με βλέπουν. Βγαίνει ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και συγκυβερνήτης. Και κάνει ο ίδιος δήλωση και λέει. Εμείς βάζουμε ως όρο για να ψηφίσουμε τον Κλειστέρνη να μπει πλαφόν 30%. Αρχίζουν σενάρια, αν θα περάσει όχι ο Κλειστέρνης κτλ. Πάω στη Βουλή να δω τι θα πει ο Σκουρλέτης για το θέμα που έθεσε ο Πάνος ο Καμένος ως συγκυβερνήτης του. Καμία απάντηση στον Σκουρλέτη. Ούτε θετική ούτε αρνητική. Μηδέν. Ασχολίαστο. Σαν να μην το πω ο Καμένος. Σαν να είναι ο Καμένος ο κανένας, ρε παιδάκι μου, τίποτα τη χώρα, μηδέν. Ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, εδώ λέει ο συγκυβερνήτης σας δεν το ψηφίζετε, αν ανησυχείτε. Απάντηση, όχι, αυτό το ψηφίζει το κουκουέ. Δηλαδή, αφού το κουκουέ ψηφίζει, άρα δεν έχουμε ανάγκη τον Καμένο, άρα έχουμε γραμμένο τον Καμένο. Δεν λέω τώρα που γιατί μέσα στην τηλεόραση πρωί και είναι λίγο, ας πούμε, δεν θα ανακοινώσουμε. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, στα παλιά μας τα παπούτσια. Προφανώς κάπου χειρότερα. Άρα τι σημαίνει λοιπόν να το προσέξω τώρα. Το συγκυβερνήτη του. Το συγκυβερνήτη του. Δεν του κάνουν τη χάρη ούτε να του πούνε γιατί διαφωνούν με τον όρο που βάζει. Θα τον κατεβάσουν. Τον έχουν ένα παιδάκι του πεταματού σκουπίδι. Εγώ θέλω να το πω στον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν, εγώ που ξέρετε τα σήματά μου τον Καμένο, δεν ανέχομαι να τον κάνετε σκουπίδι. Ήτανε κάποτε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Μην τον κάνετε σκουπίδι, ρε παιδί μου τον Καμένο. Λυπηθείτε και λίγο. Λίγο σεβασμός πες του. Πάνω μου,
Δεν πειράζει, δεν θα βάλουμε 30%. Έχουμε το κουκουέ, δεν πειράζει. Εμείς στεναχωριέμαστε, θα βρούμε κάτι άλλο. Όχι, μην απαντάτε και καθόλου στον Καμένο. Ολόκληρος Καμένος είναι, έλεος. Τα Σκόπια δίνει σήμερα. Δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε ποτέ. Τελευταία κουβέντα από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη. Είμαστε μισή ώρα στον αέρα. Εγώ προσπαθώ να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Γεωργιάδη σαν ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει, ας πούμε, μία ρητορική απέναντι στον κύριο Καμένο. Εγώ από θέση αρχής δεν μπορώ να μιλήσω στο όνομα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Βεβαίως είναι. Ένα λεπτό. Θα την πω τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι αυτό το οποίο δρομολογείται προς ψήφιση. Σε αυτό, μόνο σε αυτό το άρθρο, έχουμε διαφοροποιημένη άποψη. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν συνιστά μείζον πολιτικό ζήτημα. Φυσικά, άρα λοιπόν, έχουμε. Αν περνάει το άρθρο, το κουκουέ, μακάρι να ψηφίζατε κι εσείς. Αφού περνάει το κουκουέ, αφού περνάει ο νόμος, όπως θέλετε εσείς, και φτύνεται τον Καμένο. Φυσικά, τι θα πειράξει. Εδώ σας λέω τι είναι η βούληση του Καμένου και σκέφτεται τα χατήρια και φτύνεται κιόλας. Καλά να πάθει. Λοιπόν, κάνει σόου ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είναι δουλειά μου και αρμοδιότητά μου και το ξεκαθαρίζω να απαντήσω. Εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου και τις βασικές κυβερνητικές επιλογές και βεβαίως θεωρώ ότι με τον κύριο Καμένο έχουμε μια καλή συνεργασία. Αλλά από εκεί και πέρα. Την τέλεια, ορμαντικά θα τον έχετε πέρα. Σοβαρά μιλάτε. Πάει μέχρι το τέλος της δεκαετίας δηλαδή. Οι συνεργασίες κάποτε τελειώνουν όμως. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος άλλου κόμματος ή άλλου πολιτικού προσώπου εκτός του κόμματός μου. Έτσι, αυτό θέλω να είναι σαφές. Ο κύριος Γεωργιάδης. Θα το κλείσουμε εδώ λοιπόν το κεφάλαιο. Σαν τηλεοπτικό κεφάλαιο είναι πολύ ευχάριστο. Σαν πολιτικό περιεχόμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι επικίνδυνο. Αυτό το οποίο κάνει. Εντάξει. Επικίνδυνο που αποκαλύπτει ότι έχετε γραμμένο τον Καμένο. Θα πρέπει να βάλουμε μία τελεία στην κουβέντα μας. Κάνετε ένα κράμα. Δηλαδή, βρίσκεται λογικό σε μια κυβέρνηση συνεργασία να λέει ο ένας κυβερνητικός εταίρος θέλω αυτό και ο άλλος κυβερνητικός εταίρος να το αναγνωεί. Το βρίσκεται λογικό έτσι αυτό. Υπάρχει μια διαφορετική άποψη σε αυτό το ζήτημα. Είναι τόσο τρομερό. Όταν συγκυβερνούσε. Θα βάλουμε λοιπόν. Γράφει ο ένας ως κυβερνήτη. Με το Πασόκ και με. Δεν φέραμε τίποτα που δεν ήθελε το Πασόκ. Συμφωνούσατε σε όλα. Τα ψήφιζαν όλοι πριν όλα. Πάμε όλοι, στη Βουλή, όλα. Επειδή ήμουν υπουργός εκεί σας λέω, πριν πάμε στη Βουλή, εάν έλεγε το Πασόκ, αυτό το θεωρώ εγώ σημαντικό για μένα και δεν το θέλω, δεν πήγαινε στη Βουλή. Ωραία. Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα εδώ. Έτσι κάνει τα νεότερα συνεργασία. Κύριε Ζαχαριάδη, όχι αφού με ψήφισε. Μα ποιο σα είπε. Αναπάκοψε το λαιμό το Καμένο. Πρέπει να σα ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Το γνωρίζετε και οι δύο πόσο πιεζόμαστε. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.